centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Από ό,τι μαθαίνουμε, ο κύριος Στεφανής δεν θα έρθει στην Καστοριά. Κύριε Βελίδη, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Νατσουλή. Σας ευχαριστώ για το βήμα που με δίνετε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα και σε όλους τους ακροατές σας. Έγινε πολύ μεγάλο θέμα αυτή την εβδομάδα και πήρε πανελλαδικές διαστάσεις η εκδήλωση στο Βίτσι, κύριε Βελίδη. Λόγω του ότι ακούστηκε, γράφτηκε και διαβάσαμε όλοι ότι θα έρθει στην Καστοριά για αυτές τις εκδηλώσεις ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης, κάτι που είχε να συμβεί 40 χρόνια στην εκδήλωση στο Βίτσι, ο Υφυπουργός Άμυνας ο κύριος Στεφανής. Αυτό το οποίο θα ήθελα να αναφέρω και να ενημερώσω και τον κόσμο, και δεν ξέρω από πού έχει γίνει αυτή η παρερμηνία, αυτό το οποίο εγώ γνωρίζω κεντρικά είναι ότι ο Υφυπουργός της Εθνικής Αμήνης της Ελληνικής Κυβέρνησης, ο κύριος Στεφανής, θα παρευρεθεί την Κυριακή στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή Βούργιανη Ιωαννίνων. Είναι μια περιοχή ανάμεσα από την Κόνιτσα και την Αετομιλίτσα. Ναι. Είναι μια εκδήλωση που αφορά... Είναι μια περιοχή όπου και εκεί είχαμε θέματα στον Εμφύλιο. Ναι, έτσι ακριβώς. Είναι μια περιοχή του Γράμμου, αλλά από την μεριά η οποία, να το πω, κοιτάει προς τα Ιωάννινα. Μάλιστα. Και αυτό γνωρίζουμε επίσημα. Οπότε το τι έχει γραφτεί μέχρι τώρα εγώ δεν θα ήθελα ούτε να... Ναι, γιατί τώρα που δεν έρχεται στην Καστοριά θα μπορεί να πει και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, ορίστε η αντίδρασή μας έπιασε τόπο. Μα από την πρώτη στιγμή δεν ξέρω για ποιο λόγο δημοσιεύθηκε και ούτε με αφορά. Είδατε τι έγραψε η εφημερίδα των συντακτών τη Δευτέρα. Κοιτάξτε να δείτε, δημοσιεύματα κάποιων μέσων ενημέρωσης. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω. Το είχε γράψει. Το θέμα είναι ότι από την πρώτη στιγμή είχε ανακοινωθεί, απλώς δεν έγινε από την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών, ναι, κεντρικά που είχε βγει η ανακοίνωση, διευκρίνηση ότι θα είναι στην περιοχή Βουργιανή και όχι στην περιοχή στο Βίτσι της Καστοριάς. Είναι μια εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο, την διοργανώνει η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ελλάδος και πραγματοποιείται και στην περιοχή Βούργιανη και στην περιοχή του Βίτσιου. Άρα ο κ. Στεφανής θα πάει στην περιοχή Βούργιανης. Στην περιοχή Βούργιανη θα παρευρεθεί ο κ. Στεφανής, όπου θα εκπροσωπήσει την ελληνική κυβέρνηση για να αποδώσει φόρο τιμής στους πεσόντες αξιωματικούς. Είναι μια αντίστοιχη εκδήλωση με του Βιτσίου, ας πούμε. Κοιτάξτε, κάτι περαιτέρω τώρα... Δεν ξέρετε. Δεν ξέρω γιατί είναι και αφορά ξέρετε, και γιατί άλλο το νομό. Λέω, γιατί είτε στο Βίτσι είτε εκεί που γράφτηκαν σελίδες στο εμφυλίου, αν είναι εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ουσιαστικά ισχύουν όσα καταμαρτυρά η αντιπολίτευση στο ακέραιο και για αυτή την επίσκεψη. Κοιτάξτε, αυτή γιατί τη στιγμή... Γιατί σας υπενθυμίσω ότι εδώ, τόσο ο κύριος Μωυσίδης μίλησε για γιορτές μίσους που δεν χρειάζονται κτλ. Ο κύριος Κανάτσιος από την πλευρά του, από την πλευρά του ΚΚΕ, μίλησε για μια αντικομουνιστική εκδήλωση που γίνεται στο Βίτσι. Όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι δημιουργούν ένα κλίμα και τοπικά. Πάνω σε αυτό το κομμάτι εγώ δεν θα ήθελα να σχολιάσω κάτι, γιατί αυτή τη στιγμή προέχει η πατρίδα μας με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει να είναι ενωμένη. Το κάνει πράξη αυτό και η ελληνική ναι, κυβέρνηση. Ναι, με αυτό που λέτε παίρνει περισσότερο σημασία αυτά που θα συμβούν. Και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί βλέπετε χθες ήταν μια ιστορική μέρα για την Ελλάδα. Είχαμε στην Ελληνική Βουλή την κύρωση δύο συμφωνιών. Μάλιστα. Διεθνών. Πολύ σημαντικό για την πατρίδα μας. Σκεφτείτε, μετά από τόσα χρόνια η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε και σε διεθνές συμφωνίες με την Ιταλία και με την Αίγυπτο για την οριοθέτηση ΑΟΣ.
Είναι μια σημαντική εξέλιξη για τη χώρα μας. Mm-hmm. Και αποτελεί επίσης πολύ σημαντικό γεγονός η εχθεσινή εξαγγελία του Πρωθυπουργού για επέκταση από 6 σε 12 μίλια της αιγιαλίτιδας ζώνης προς Δυσμάς. Προς Ανατολάς. Αν παρατηρήσατε και αν είδατε και κάποιες δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών εχθές στην εχθεσινή κοινοβουλευτική συζήτηση για τις κυρώσεις των συμφωνιών, είπε ότι έχει δώσει εντολή να εξεταστούν και η επέκταση των μιλίων από 6 σε 12 και σε άλλες περιοχές, όχι μόνο προς Δυσμάς. Βλέπουμε δηλαδή αυτό το οποίο εγώ θα ήθελα να τονίσω και αντιλαμβάνεται και ο κόσμος αυτή τη στιγμή, είναι ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει συγκεκριμένο σχέδιο από την ώρα που εκλέχτηκε. Βλέπουμε να αναπτύσσεται αυτό το σχέδιο σταδιακά, γίνονται κινήσεις στρατηγικές. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι δυναμώνει, μεγαλώνει και βλέπουμε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δίνει το κύρος που έλειπε σε αυτή τη χώρα τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, ναι, επανέλθουμε λίγο όμως στο θέμα μας, κύριε Βελίδη. Γιατί ναι, ρωτήσαμε τη γνώμη, επαναλαμβάνω, των συναδέλφων σας στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μωυσίδη, και στον χώρο του ΚΚΕ, τον κύριο Γκανάτσιο, τη γνώμη τους για τις εκδηλώσεις αυτές στο Βίτσι. Η δική σας άποψη ή η άποψη της Νέας Δημοκρατίας για την εκδήλωση στο Βίτσι, ποια είναι? Η άποψη δεν χρειάζεται να πούμε κάτι περαιτέρω για αυτές τις εκδηλώσεις. Γιατί? Εμείς θα παρευρεθούμε. Θα παρευρεθείτε μισό λεπτάκι. Εσείς, κύριε Βελίδη, θα είστε εκεί ως πρόεδρος της ΝΟΔΕ στο Βίτσι? Εγώ προσωπικά, λόγω κάποιου σημαντικού γεγονός οικογενειακού, την Κυριακή θα λείπω, αλλά η ΔΕΠ της Νέας Δημοκρατίας Καστοριάς, η ΔΕΠ της Νέας Δημοκρατίας της Καστοριάς, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, το γνωρίζετε άλλωστε αυτό με τον προηγούμενο πρόεδρο, τον κύριο Στέργιο Αδάμ, παρευρισκόταν, δεν κατέθετε κάποιο στεφάνι, παρευρισκόταν στην εκκλησία, στην εκδήλωση, και από εκεί και πέρα αποχωρούσε σιωπηλά, χωρίς να προκύπτει οτιδήποτε και κάτι περαιτέρω δεν θα θέλαμε να σχολιάσουμε. Ναι, το ίδιο θα γίνει και τώρα. Γνωρίζετε αν θα πάει στο Βίτσι φέτος εκτός από την νομαρχιακή της Νέας Δημοκρατίας και ο βουλευτής? Αυτό δεν το γνωρίζω, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον βουλευτή και να σας απαντήσει αυτός. Εμείς αυτή τη στιγμή, σαν κομματικός οργανισμός της Νέας Δημοκρατίας στην Καστοριά, θα ήθελα αν... Ναι, επειδή... αλλά δεν παίρνετε θέση, και αυτό έχει... εντάξει, και αυτό δεν ξέρω αν είναι θέση τελικά, αλλά πιστεύετε ότι χρειάζονται όλα αυτά την ώρα που έχουμε πραγματικά θέματα? Θα θέλατε αυτή την περίοδο, το κρίνω σκόπιμο, ότι δεν θα πρέπει να ξυπνήσουμε μνήμες κακές για την πατρίδα μας του εμφυλίου. Τώρα το να ανοίξουμε έναν δημόσιο διάλογο για αυτό το πράγμα, εγώ το κρίνω σκόπιμο ότι δεν θα έπρεπε να γίνει αυτή την περίοδο. Μάλιστα. Δεν θέλετε λοιπόν να δώσετε έκταση, λέτε απλά ότι θα παρευρεθείτε όπως κάθε χρόνο χωρίς να καταθέσετε στεφάνι. Έτσι ακριβώς. Μόνο στην εκκλησία για το μνημόσυνο. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, επειδή θα ήθελα, επειδή μας δώσατε σήμερα το βήμα να μιλήσουμε, θα ήθελα αν θέλατε να αναφερθούμε και σε κάποια άλλα πράγματα τα οποία απασχολούν την περιοχή. Δηλαδή τι θέλετε? Καταρχάς θα ήθελα σε σχέση με το δεύτερο κύμα του κορονοϊού που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, καταρχάς βλέπω ότι η περιοχή μας μάλλον θα αποτελέσει, προς το παρόν τουλάχιστον αποτελεί, το θετικό παράδειγμα και μπορεί να είμαστε και το ευχάριστο παράδειγμα του δεύτερου κύματος του κορονοϊού. Θα ήθελα με τη σειρά μου να δώσω τα συγχαρητήρια σε όλο το υγειονομικό προσωπικό, διοικητικό, νοσηλευτικό, ιατρικό, τους πάντες που ασχολούνται με το χώρο της υγείας. Τη μισή και πλέον χρονιά δίνουν τεράστιο αγώνα με την κρίση του κορονοϊού, τους αξίζουν πολλά μπράβο. Μάλιστα. Αν εξοπλιστεί και το νοσοκομείο με αυτά που πρέπει και κυρίως με το ανθρώπινο δυναμικό, βέβαια έρχεται μια προκήρυξη για μόνιμο προσωπικό στην υγεία
τις επόμενες μέρες και αυτό έχει μια σημασία να δούμε τι μπορούμε να υποφεληθούμε και εδώ στην Καστοριά. Θα υπάρχουν και θέσεις για την περιοχή θα μας. Θα το δούμε. Επανέρχονται κάποιοι φίλοι στο προηγούμενο θέμα, κύριε Βελίδη, και λένε ότι δεν θέλετε να πάρετε θέση για το Βίτσι, αλλά για το κάμπινγκ του ΣΥΡΙΖΑ μιλήσατε. Πήρατε θέση. Τι θα ήθελατε να πούμε θέλει, για το κάμπινγκ. Θέλει δηλαδή να πει τώρα εδώ το μήνυμα ότι για τη μια περίπτωση δεν θέλετε να πείτε κάτι παραπάνω, όταν όμως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ το κάμπινγκ στον Γράμμο, πήρατε θέση και βγάλατε ανακοινώσεις. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, η ΟΝΕΔ. Η ΟΝΕΔ είχε πάρει και από εκεί και πέρα δεν ήταν κάποια εκδήλωση. Η εκδήλωση στο Βίτσι δεν είναι κάποια εκδήλωση κεντρικά της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Η εκδήλωση στο Γράμμο ήταν εκδήλωση, το κάμπινγκ ήταν της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα καταλαβαίνετε την ειδοποιώς διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις δύο εκδηλώσεις. Είναι άλλο να διοργανώνεις μια εκδήλωση σαν κομματικός οργανισμός και άλλο είναι να παρευρίσκεσαι σε μια εκδήλωση που διοργανώνει ένας άλλος φορέας. Στην παρούσα στιγμή που την διοργανώνει η Ένωση Ελληνικών Αποστράτων. Γιατί ενοχληθήκατε από την εκδήλωση αυτή του ΣΥΡΙΖΑ το κάμπινγκ? Γιατί όπως σας είπα και νωρίτερα, αυτή τη στιγμή προέχει η ελληνική κοινωνία με τις απειλές που δεχόμαστε από την πλευρά της Τουρκίας. Ναι, αλλά είναι αν πειράζουν οι εκδηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς πειράζουν και οι άλλες εκδηλώσεις. Δηλαδή δεν μπορεί να ισχύει ένα. Κάτι πρέπει να πούμε εδώ. Αυτό αναφέρω, ότι η εκδήλωση στο Γράμμο ήταν μια εκδήλωση του κόμματος ΣΥΡΙΖΑ. Η εκδήλωση του Βίτσι δεν είναι του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά. Αυτό, ναι. Και εμείς οι εκδηλώσεις οι οποίες θα γίνουν, που λόγω κορονοϊού αυτό το χρονικό διάστημα δεν έχουμε πραγματοποιήσει, θα είναι εκδηλώσεις για να βοηθήσουμε την τοπική κοινωνία. Ναι. Ευχόμαστε να αντιμετωπιστεί η κρίση του κορονοϊού και να μπορούμε να κάνουμε και κάποια ανοιχτή εκδήλωση, γιατί στην παρούσα χρονική στιγμή δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Θα επισκεφθούν την περιοχή το επόμενο χρονικό διάστημα και κυβερνητικά στελέχη, έτσι ώστε να ξεκινήσουν τα έργα υποδομής, ένα σημαντικό πράγμα για την περιοχή μας, που βλέπουμε ότι οριμάζουν οι συνθήκες, βλέπουμε τη σύραγγα της κλεισούρας να δημοπρατείται. Η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες. Τα δίκτυα φυσικού αερίου είναι και αυτά προς δημοπράτηση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα οριμάζουν οι συνθήκες για να ξεκινήσουν τα έργα υποδομής, να κατασκευαστούν στην περιοχή ένα σημαντικό επίτευγμα για την περιοχή μας και μια σημαντική προτεραιότητα που έχει θέσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, κύριε Βελίδη, για όλα αυτά θα έρθει και η ώρα τους να τα πούμε και να τα συζητήσουμε αναλυτικά. Σας ευχαριστούμε και για τις δικές σας θέσεις που εκφράσατε για το ζήτημα που έχει προκύψει πανελλαδικά, επαναλαμβάνω. Σας ευχαριστώ. Αυτή τη βδομάδα και για το νομό μας. Για πρώτη φορά ακούγεται από το στόμα σας ότι ο κύριος Στεφανής δεν θα έρθει στην Καστοριά, αλλά θα βρεθεί σε άλλες αντίστοιχες εκδηλώσεις στην περιοχή των Ιωαννίνων. Αυτό θα ήθελα να το διευκρινίσω από την πρώτη στιγμή. Εγώ ενημερώθηκα ότι θα επισκεφθεί την περιοχή της Βούργιανης. Ωραία. Ιωαννίνων. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.